Τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον βιώνουμε μέτρα, γεγονότα και καταστάσεις σκληρά. Ούτε στα χειρότερά μας όνειρα δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα ζήσουμε. Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή, αν μας τα λέγανε αυτά πριν 3 χρόνια, 4, 5, 6 χρόνια, ότι θα περάσουμε αυτά, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα τα έλεγε και θα γελούσαμε. Δυστυχώς όμως δεν γελάμε πια. Είναι πραγματικότητα αυτό που βιώνουμε σήμερα. Και βεβαίως, μια και ο λόγος για την υγεία, επειδή κομμάτι του ελληνικού λαού είναι και η τάξη των γιατρών ή των υγειονομικών, θα έλεγα γενικά. Σαν να λέμε ότι εσύ είσαι κάτι άλλο και εγώ είμαι κάτι άλλο. Και επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια η τάξη των γιατρών, η πλειοψηφία τους, η συντηρητική τους πλειοψηφία, ανήκει στη μεσαία τάξη, βιώνει και αυτή τη λέλαπα αυτή των μέτρων που έχει επιπέσει επί τις κεφαλές του ελληνικού λαού και δεν ξέρουμε και πού θα έχει τέλος. Καλούμεθα λοιπόν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, χωρίς μια περίοδο προσαρμογής, να αλλάξουμε τις ζωές μας, να αλλάξουμε τα όνειρά μας, να αλλάξουμε τις επιδιώξεις μας. Αλήθεια και... ότι το Υπουργείο προχωράει για να ξεκαθαρίσει τους γιατρούς και να αφήσει καμιά δεκαριά χιλιάδες από 60. Αν θυμάσαι καλά, έχουμε πει πολλές φορές, τα έχουμε πει βέβαια, αλλά καλά, απλώς για επανάληψη. Την πιο τελευταία συζήτηση που είχαμε, είχα μιλήσει για το νέο ταμείο που ενοποίησε όλα τα ταμεία. Μπράβο, το λεγόμενο κτλ. Και είχα προειδοποιήσει όχι μόνο το ιατρικό σώμα, κατά τούτο οι ακροατές σου θα μπορούσαν κάλλιστα να πούν, έτσι αφελώς θα έλεγα όμως εγώ, ότι δεν μας ενδιαφέρει το ιατρικό σώμα, τι θα κάνουν, καλοπερνάνε, εντάξει, ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και θα μπορούσα να τους δικαιολογήσω κιόλας. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ, αγαπητέ Αντώνη. Στα νοσοκομεία και στους γιατρούς πάμε όταν έχουμε πρόβλημα. Δεν πάμε για να όπως πάμε στα μπουζούκια ή όπως πάμε να φάμε και έτσι πάμε. Και ήδη με ευχαριστημένοι από φαγητό, αλλά το λέω δεν τους μισούμε αυτούς. Αλλά εκεί πάμε επειδή έχουμε ανάγκη. Και όταν έχουμε ανάγκη, πάμε με το ζόρι κάπου. Και όταν πιστέψουμε ότι δεν μας φέρονται καλά απόφαση συμπεριφοράς ή ότι πατάνε πάνω στον πόνο μας και μας ζητάνε και λεφτά από πάνω για να κάνουμε τη δουλειά τους ή το καθήκον τους, και αυτό, ναι. Τότε βεβαίως υπάρχει ένα μίσος στην κοινωνία και μια απέχθεια προς το σώμα αυτό που εκμεταλλεύεται τον πόνο του. Έτσι, εγώ το δικαιολογώ αυτό στον κόσμο. Γιατί δυστυχώς, το θέλω να είμαι ξεκάθαρος από την αρχή, υπήρχαν και επίεργοι σε αυτή την υπόθεση, οι οποίοι έκαναν ακριβώς αυτό που έκαναν. Γνωστό. Και θέλω να επανέλθω πάλι στο ΙΟΠΗ. Τότε είχα προειδοποιήσει την κοινωνία, αν θυμάσαι. Ναι. Είναι λακωνική εν προκειμένου κοινωνία. Όχι, μας βλέπουν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, είχα προειδοποιήσει την κοινωνία ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στο θέμα της υγείας, γιατί δυστυχώς τα μέτρα φτάσανε και στην υγεία πλέον, θα έχουν άμεση επίπτωση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ίδιους τους πολίτες. Και είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Λοβέρδος, Υπουργείο. Το 10% του προϋπολογισμού ήταν δαπάνες για την υγεία μέχρι πρόσφατα. Από εδώ και πέρα θα είναι το 5% δαπάνες για την υγεία. Μιλάμε για τα μισά λεφτά. Όταν ενοποιήθησαν τα ταμεία, τώρα έγιναν οι προτάσεις γνωστές για τον ΕΙΟΠΗ, αυτό που λέγαμε για το κοινό ταμείο. Όταν ενοποιήθησαν τα ταμεία, ακούστε κάποια νούμερα που έχουν σημασία. Το δημόσιο ξόδευε το χρόνο για τον κάθε ασφαλισμένο, του μέσος όρος είναι αυτό, 800 με 900 ευρώ το χρόνο. Για τον κάθε ασφαλισμένο του. Το ΙΚΑ ξοδεύει γύρω στα 550 με 600 για τον κάθε ασφαλισμένο του το χρόνο. Α, εκτός από τα 800. Όχι, το 800 είναι το δημόσιο. Είναι του δημοσίου, οι δημόσιοι υπάλληλοι μιλάνε. Το ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων. Κατάλαβα. Το ταμείο του ΙΚΑ ξοδεύει για τον ασφαλισμένο του κατά μέσον όρο το χρόνο γύρω στα 600 ευρώ. Το ΑΕ, το ΤΕΛΕ το λεγόμενο, ξοδεύει γύρω στα 450 και το ΟΓΑ γύρω στα 400. Μαντέψτε σας παρακαλώ, πόσα θα είναι αυτά που θα ξοδεύει το ΙΟΠΗ για όλους τους πολίτες, πια όλους μαζί. Όλους αυτούς μαζί. Για όλους μαζί. Πόσο είναι ο μέσος όρος. Πόσα χιλιά. 320. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα υποστούν όλοι μια μείωση των εισοδημάτων. Αναλογική, αλλά τα οποία εισοδήματα στο τέλος όταν θα σου μένουνε, αυτά που θα σου μένουνε, θα μπορείς τουλάχιστον να ζήσεις αξιοπρεπώ. Και αν δεν μπορεί, να μην γίνεις επέτης. Αν, εγώ να το θέσω προσωπικά για να το καταλάβεις. Εάν δεν μπορεί ένας διευθυντής, γιατρός γυναικολόγος 58 ετών, διευθυντής κλινικής του ΕΣΥ, να σπουδάσει ένα παιδί, τότε ποιος θα μπορεί. Έτσι. Ποιος θα μπορεί. Έτσι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι αμοιβές
οι επίσημες που έχω με τις εφημερίες είναι 2.700 το μήνα. Μάλιστα. Αυτές είναι οι επίσημες μαζί με τις εφημερίες. Πρόσεξε, 2.000 είναι ο μισθός μου. Στην τσέπη σου πόσα βάζεις? Στην τσέπη μου βάζω 2.700 γιατί είμαι και οι εφημερίες μας. Και οι εφημερίες. 2.700. Αυτή τη στιγμή. Διευθυντής 58 ετών. Που έχει 30 χρόνια υπηρεσία. 27 και... χρόνια. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αμοιβή. Λοιπόν, ίσα πάτσα. Αν θα συνεχίσει αυτή η κατρακύλα που λένε και οι άλλοι, αρχίζουν και μειώνουν και εκεί βεβαίως. Έτσι, γιατί δεν είναι μέσα τώρα ούτε η περικοπή των επιδομάτων, ούτε εκείνα, ούτε τα άλλα, ούτε αυτά κτλ. Λοιπόν, δεν έχει μέλλον το ελληνικό σύστημα υγεία. Με ποιους γιατρούς μιλάμε τώρα, λοιπόν? Με αυτούς που δεν μπορούν το παιδί τους να το σπουδάσουν? Και να δώσω τον εαυτό μου να τον δώσω. Γιατί είμαι ντόπιος. Ξέρεις, εδώ το νοσοκομείο σπάει. Καλά, ναι, εντάξει. Υπάρχει και με το συνέστημα. Και κινείται και το νοσοκομείο Μολάν το ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί οι περισσότεροι γιατροί αυτού του των νοσοκομείων είναι ντόπιοι γιατροί. Και είτε έχει αμοιβή είτε δεν έχει, άμα τον φωνάξει ο Πέτρος, ο Νίκος, ο Παύλος, όλοι γνωστοί είμαστε και συγγενείς σε ένα μικρό τόπο. Εκτός από πολύ μικρό. Έλα, εντάξει, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξαναπεί και ξέρεις ότι εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Ξέρω και γι' αυτό. Εάν εξαιρέσει μέσα σε όλη τη Λακωνία 2-3 ονόματα, μετρημένα στο ένα χέρι και λιγότερο από τα 5 τάξη. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι γιατί τι. Εάν λοιπόν εσύ θέλει να μου πει την άποψή σου και σαν πρόεδρος που είσαι του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και σαν έμπειρος, γιατί είσαι και. Έχεις διατελέσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερεια, στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Έχεις μια κοινωνικότητα, είσαι μέσα σε όλα που λέμε. Μέσα σε όλα με την έννοια της γνώσης ανακατεύεσαι στον κόσμο και έχεις μια εμπειρία μεγάλη. Αυτό που λέγεται ότι καταργούνται οι αυτοτελείς μονάδες του ΕΣΥ που λέμε. Εσύ Γηθίου, εσύ Αρεοπόλος, εσύ Μολάων, εσύ εκτός από το νοσοκομείο, μιλάμε για τα εσύ. Τα κέντρα υγείας μιλάς τώρα. Τα κέντρα υγείας και λέω εσύ. Ναι, ναι, τα κέντρα υγείας ούτως ή άλλως υπάγονται σε κάποιο νοσοκομείο. Σε κάποιο νοσοκομείο. Έτσι. Διοικητικά. Είχαν περάσει διάφορες φάσεις από την ίδρυσή τους. Όμως, κάποτε ήταν αυτοτελή, ύστερα περάσανε στα. Το ερώτημά μου δεν είναι αυτό τώρα. Το ερώτημά μου θέλω να καταλήξω στο εξής σημείο και με ενδιαφέρει η άποψη η δική σου. Ότι εφόσον θα έχουμε μία διοίκηση πλέον ανανομό, δεν έχει σημασία αν εδρεύει στη Σπάρτη ή αν εδρεύει στους Μολάους, μία θα είναι πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο και μία θα είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτό λέγεται γιατρός είτε λέγεται παραϊατρικό επάγγελμα και ούτω καθεξής. Γιατί υπήρχαν γιατροί οι οποίοι εφημέρευαν στη Σπάρτη, δεν είχαν στους Μολάους, φύγε για τη Σπάρτη, ερχόντουσα στη Σπάρτη δεν υπήρχε γιατρός, φύγε για την Τρίπολη δεν υπήρχε γιατρός, πάμε στην Αθήνα και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοια γεγονότα συνέβησαν τα οποία χαλάσανε λιγάκι και την ιστορία, γιατί εντάξει και το ασθενοφόρο θα πρέπει να το υπογράψει κάποιος γιατρός για να φύγει, διαφορετικά δεν φεύγει. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ο διοικητής να πει στο ασθενοφόρο φύγε. Πρόσεξε με για να μην κάνουμε ένα μικρό λάθος. Κατάλαβα που το πας στην ερώτηση και θα σου απαντήσω και ευθέως και ποια είναι η απόψη. Μπράβο, ναι, μα αλλά ξέρω θα κάνουμε μια παρένθεση πρώτα για να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Δεν ήταν θέμα ιατρικό το ότι δεν βρισκόντουσαν γιατροί και τελικά καταλήγανε στην Αθήνα οι ασθενείς. Είδες, τους έχω πει από πριν, ότι μειώσανε τις εφημερίες. Όταν λοιπόν πληρώνανε την γενετική γυναικολογική κλινική, για 15 μέρες το μήνα να είναι ανοιχτή, τις υπόλοιπες 15 νομίμως. Το δικαίωμα δεν ήταν ανοιχτή. Ναι. Άμα πήγαινε λοιπόν το περιστατικό, ερχόταν εδώ, έφευγε και πήγαινε παραπάνω. Στην Τρίπολη κάνανε το ίδιο, γιατί είχαν μειώσει και εκεί και δεν έβρισκε τελικά ούτε στην Τρίπολη ούτε στην Κόρδο, δεν έφτανε στην Αθήνα λοιπόν το περιστατικό. Ούτως ή άλλως. Καταρχήν. Έτσι και γινόταν και με την. Ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως, εκείνη την ημέρα που εσύ δεν έχεις εφημερία και είσαι κλειστός σαν κλινική στο νοσοκομείο, θα μπορούσε να είναι ο μεευτήρας που είναι στο γήπεδο. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει κατάργηση των διοικήσεων για να γίνει. Αυτό θέλω να σου πω τόση ώρα. Αυτό το να γίνει συντονισμός των προγραμμάτων, δεν το ήξερα ότι θα θέσει το θέμα, ναι. Να στο φέρω εδώ και ένα χρόνο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε παρακαλώ. Για μας, εδώ, αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ και ένα. Δεν ενδιαφέρει αν θα είναι ένα οδηγητή. Πρόσεξα με, πρόσεξα. Δεν θα είναι 10. Εγώ θα σου εξηγήσω όμως που είναι η πατάτα στην όλη ιστορία και η λούμπα. Α, μπράβο, αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πρόσεξα με να δεις. Εδώ και ένα χρόνο έχω εκλεγεί πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Σπάρτης. Με ένα γραφό μου ζήτησε λοιπόν από τη διοίκηση του νοσοκομείου να συνονιθεί με τη διοίκηση του νοσοκομείου Μολάου, ώστε τα προγράμματα εφημεριών να συνυπολογίζονται. Μαζί με το Επιστημονικό Συμβούλιο. Και να συναποφασίζεται. Ναι, και να κάνουμε τροποποιήσεις τις μέρες που δεν έχει εδώ εφημερίδα, τουλάχιστον να έχει εκεί κτλ.
Δεν θα μου πεις εύκολο είναι ένας από τη Σπάρτη να ξεκινήσει να πάει στους Μολάους για ένα πρόβλημα. Ναι, αλλά από το τίποτα καλή την Παναγιώτα. Έτσι, όταν δεν έχει παιδίατρο. Δεδομένου ότι από ό,τι ξέρω ότι και στους Μολάους είναι αξιολογικό. Βέβαια, δεν είναι. Μια και μιλάμε για τους γυναικολόγους, ο κύριος Λέκας ήταν χρόνια κλινικά και κλινική εδώ στην Σπάρτη και τον είχαν εμπιστευτεί στον κόσμο. Εκεί δεν τον εμπιστευτεί επειδή είναι στους Μολάους. Προς Θεού, δεν είναι το θέμα εκεί. Παιδίατρο. Δεν μπορεί να μην συντονίσει τα προγράμματα των παιδιάτρων γιατί του άλλου έλλειψη έχουμε. Έχουμε δύο παιδιά στο νοσοκομείο Σπάρτη, αυτοί άντε με τι εφημερίε του καλύπτουν τι 14 μέρε το μήνα. Οι υπόλοιπε 16 δεν έχουν παιδίατρο. Θα μπορούσε ο παιδίατρο των Μολάων που υπάρχουν να καλύπτουν τι υπόλοιπε 16 μέρε. Ακριβώ. Μάλιστα. Αυτό το έχουν ζητήσει ένα χρόνο. Δεν υπάρχει νομοθεσία που να λέει δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν τώρα καθίσει ο διοικητή τη Σπάρτη και ο διοικητή των Μολάων. Βέβαια. Και βάλουνε κάτω. Υπό την διοίκηση όλοι είναι τη ΔΥΠΕ να έχει υπόψη του ΔΥΠΕ που είναι στην Πάτρα. Άλλο αυτό. Πρόσεξε με. Δεν μπορεί να αποφασίζει όμως για την όση. Κάτσε δύο λεπτά. Μπορεί να αποφασίσει όμως και να πει στους διοικητές καθίστε σε ένα τραπέζι και θέλω να γίνω πρόγραμμα. Α, σωστό. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν χρειάζεται να γίνει. Πρόσεξε γιατί δεν γίνεται. Από το φίλο μου το Κουφό. Όχι, ο κ. Κουφό θα ήθελε να γίνει. Δεν είναι θέμα και το απεδέχθη αμέσως. Και ήταν και μάλιστα μαζί συναποφασίσαμε να κάνω το έγγραφο αυτό για να ζητήσουμε από του Μολάου να γίνει αυτή η ιστορία. Σε παρακαλώ. Όχι, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Όχι, ναι, μα μιλάμε με ειλικρίνεια. Λοιπόν, πρόσεξε να δει τώρα γίνεται. Γιατί δεν επιτελείται έτσι ο σκοπό του. Ποιο είναι ο σκοπό, όχι του κ. Κουφού, του Υπουργείου. Το νοσοκομείο Μολάων θέλει να το καταργήσει. Το αντιλαμβάνεσαι, είπε να μιλήσουμε στα ίσα. Ναι. Λοιπόν, πώς θέλει να το καταργήσει. Πώς θα συμπεραίνει. Κι άστο. Άκου τώρα λοιπόν. Ναι. Μέχρι σήμερα μετακινήσεις υπαλλήλων από έναν οργανισμό σε άλλον. Πρόσεξε γιατί είναι διαφορετικοί οργανισμοί τώρα. Ο οργανισμός του νοσοκομείου πάρτησε ένα άλλο νομικό πρόσωπο, σωστό. Άλλο νομικό πρόσωπο η Μολάη. Σωστό. Για να γίνει μετακίνηση για προσωπικού. Ναι. Για να γίνει μετακίνηση προσωπικού. Είναι τόσο δύσκολο που δεν μπορεί να γίνει. Γίνεται, έτσι, για γίνεται, να μπορούμε να κλωδιαστούμε. Έτσι δεν γίνεται. Ναι. Εάν καταργηθούν λοιπόν τα δύο νομικά και γίνει ένα νομικό πρόσωπο, είναι εργαζόμενοι του ίδιου προσώπου.